Βάλε τόσα χρωματιστά τετραγωνάκια σε κάθε στήλη, όσα είναι τα αντίστοιχα φρούτα. Εδώ έχουμε 6 μήλα, 5 πορτοκάλια, 4 αχλάδια και 7 μπανάνες. Τα περισσότερα φρούτα είναι μπανάνες και τα λιγότερα είναι αχλάδια. Βάλε τόσα χρωματιστά τετραγωνάκια σε κάθε στήλη, όσα είναι τα αντίστοιχα φρούτα. Εδώ έχουμε 8 μήλα, 4 πορτοκάλια, 5 αχλάδια και 2 μπανάνες. Τα περισσότερα φρούτα είναι μήλα και τα λιγότερα μπανάνες. Βάλε τόσα χρωματιστά τετραγωνάκια σε κάθε στήλη, όσα είναι τα αντίστοιχα φρούτα. Εδώ έχουμε 5 μήλα, 5 πορτοκάλια, 5 αχλάδια και 5 μπανάνες. Έχουμε 5 φρούτα από κάθε είδος. Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν για να σχηματιστεί ο αριθμός 5. 1, 2, 3, 4. Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν για να σχηματιστεί ο αριθμός 6. 5 και 1, 6. 4 και 2, 6. 3 και 3, 6. 2 και 4, 6. 1 και 5, 6. Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν για να σχηματιστεί ο αριθμός 7. 6 και 1, 7. 5 και 2, 7. 4 και 3, 7. 3 και 4, 7. 2 και 5, 7. 1 και 6, 7. Γράψε το υπόλοιπο κάθε αφαίρεσης. 5 πλην 3, 2. 5 πλην 1, 4. 5 πλην 4, 1. 5 πλην 2, 3. Γράψε το υπόλοιπο κάθε αφαίρεσης. 6 πλην 3, 3. 6 πλην 1, 5. 6 πλην 4, 2. 6 πλην 2, 4. 6 πλην 5, 1. Γράψε το υπόλοιπο κάθε αφαίρεσης. 7 πλην 5, 2. 7 πλην 3, 4. 7 πλην 6, 1. 7 πλην 2, 5. 7 πλην 4, 3. 7 πλην 1, 6. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την πρόσθεση. Για να προσθέσεις το 6 με το 6, θα πρέπει να χωρίσεις το 6 σε 4 και 2. Έτσι, το 6 με το 4 θα μας κάνει 10. Και το 10 με το 2 που περισσεύει μας κάνει 12. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την πρόσθεση. Για να προσθέσεις το 8 με το 3, θα πρέπει να χωρίσεις το 3 σε 2 και 1. Έτσι, το 8 με το 2 θα μας κάνει 10. Και το 10 με το 1 που περισσεύει μας κάνει 11. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την πρόσθεση. Για να προσθέσεις το 7 με το 6, θα πρέπει να χωρίσεις το 6 σε 3 και 3.
Έτσι το 7 με το 3 θα μας κάνει 10. Και το 10 με το 3 που περισσεύει μας κάνει 13. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την πρόσθεση. Για να προσθέσεις το 13 με το 2 θα πρέπει να χωρίσεις το 13 σε 10 και 3. Έτσι το 3 με το 2 θα μας κάνει 5 και το 10 με το 5 μας κάνει 15. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την πρόσθεση. Για να προσθέσεις το 12 με το 3 θα πρέπει να χωρίσεις το 12 σε 10 και 2. Έτσι το 2 με το 3 θα μας κάνει 5 και το 10 με το 5 μας κάνει 15. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την πρόσθεση. Για να προσθέσεις το 11 με το 2 θα πρέπει να χωρίσεις το 11 σε 10 και 1. Έτσι το 1 με το 2 θα μας κάνει 3 και το 10 με το 3 μας κάνει 13. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την πρόσθεση. Για να προσθέσεις το 11 με το 2 θα πρέπει να χωρίσεις το 11 σε 10 και 1. Έτσι το 1 με το 2 θα μας κάνει 3 και το 10 με το 3 μας κάνει 13. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την αφαίρεση. Για να αφαιρέσεις το 5 από το 15 θα πρέπει να χωρίσεις το 15 σε 10 και 5. Έτσι αν αφαιρέσεις το 5 από το 5 δεν θα μείνει κανένα. Δηλαδή το υπόλοιπο αυτής της αφαίρεσης είναι 10. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την αφαίρεση. Για να αφαιρέσεις το 2 από το 13 θα πρέπει να χωρίσεις το 13 σε 10 και 3. Έτσι αν αφαιρέσεις το 2 από το 3 θα μείνει 1. Και το 10 με το 1 που περισσεύει μας κάνει 11. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την αφαίρεση. Για να αφαιρέσεις το 3 από το 15 θα πρέπει να χωρίσεις το 15 σε 10 και 5. Έτσι αν αφαιρέσεις το 3 από το 5 θα μείνουν 2 και το 10 με το 2 που περισσεύει μας κάνει 12. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την αφαίρεση. Για να αφαιρέσεις το 4 από το 13 θα πρέπει να χωρίσεις το 13 σε 10 και 3. Έτσι θα αφαιρέσεις πρώτα τα 3 για να μείνουν 10 και ύστερα θα αφαιρέσεις από το 10 το 1 που περίσσεψε από το 4. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την αφαίρεση. Για να αφαιρέσεις το 9 από το 15 θα πρέπει να χωρίσεις το 15 σε 10 και 5. Έτσι θα αφαιρέσεις πρώτα τα 5 για να μείνουν 10 και ύστερα θα αφαιρέσεις από το 10 τα 4 που περίσσεψαν από το 9. Βάλε τα χρωματιστά ξυλάκια έτσι ώστε να δείχνεις πως κάνεις την αφαίρεση. Για να αφαιρέσεις το 7 από το 14 θα πρέπει να χωρίσεις το 14 σε 10 και 4. Έτσι θα αφαιρέσεις πρώτα τα 4 για να μείνουν 10 και ύστερα θα αφαιρέσεις από το 10 τα 3 που περίσσεψαν από το 7. Βάλε τα χρωματιστά χαρτάκια μόνο σε εκείνα τα τετράγωνα που έχουν αριθμούς μεγαλύτερους από το 10 και μικρότερους από το 20. Ήταν ένα σκαλιάρο με μεγάλα αυτιά.
βάλε τα χρωματιστά χαρτάκια μόνο σε εκείνα τα τετράγωνα που έχουν αριθμούς μεγαλύτερους από το 12 και μικρότερους από το 18. Αρχίζοντας από το μικρότερο αριθμό και τελειώνοντας στο μεγαλύτερο. Δείξε με τη σειρά τα σημεία, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο αριθμό και τελειώνοντας στο μικρότερο. Δείξε με τη σειρά τα σημεία, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο αριθμό και τελειώνοντας στο μικρότερο. Δείξε με τη σειρά τους αριθμούς που δίνουν οι πράξεις. 12 πλην 10, 2. 9 και 4, 13. 18 πλην 9, 9. 5 και 1, 6 πλην 3, 3. 19 πλην 11, 8. 10 πλην 3, 7. 12 πλην 6, 6. 8 και 7, 15. Πλην 4, 11. 4 και 1, 5. 10 πλην 9,